26.532 άτομα από τις 6 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 6 το απόγευμα της Τρίτης προσπάθησαν με παράνομο τρόπο να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, αλλά απετράπη η είσοδός τους από την ελληνική αστυνομία και τον ελληνικό στρατό. Η πλειοψηφία τους δεν είναι όμως Σύριοι πρόσφυγες, αλλά Αφγανοί μετανάστες και καταγόμενοι από άλλες χώρες, κυρίως της Κεντρικής Ασίας και της Νότιας Αφρικής, που ήταν ήδη στην Τουρκία πολύ πριν την κρίση στην Συρία. Γιατί μας είπαν να έρθουμε εδώ, αφού βλέπουμε ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Υποτίθεται ότι θα μας άφηναν να περάσουμε. Μας είπαν ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά και ότι όποιος θέλει μπορεί να περάσει. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, νέα ένταση επικράτησε το πρωί στο φυλάκιο των Καστανιών στον Εύρο. Με βάση την ενημέρωση της αστυνομίας, η ένταση ξεκίνησε όταν ομάδα μεταναστών και προσφύγων από την άλλη πλευρά των συνόρων άρχισε να εκτοξεύει πέτρες. Ενώ βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία εμφανίζει τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις να πετούν δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά. Με την Ελλάδα να έχει πλέον στο πλευρό της τις δηλώσεις αλληλεγγύης από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάψευση των όσων μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τραυματίες στη διάρκεια επιχείρησης των ελληνικών αρχών να αποθήσουν την είσοδο μεταναστών στην χώρα, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμέσως μετά τα αρνητικά για την Τουρκία γεγονότα στο Ιντλίμπ, η Ελλάδα δέχεται ευνίδια και μαζική πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια σύνορά της. Πρόκειται για μια οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση που ενθαρρύνεται και κατευθύνεται από την κυβέρνηση και τις αρχές της γειτονικής χώρας. Πιστοποιούν την αλήθεια αυτή οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και άλλων αξιωματούχων της γειτονικής χώρας ότι άνοιξαν τα σύνορα. Η συγκέντρωση μεταναστών στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, της Αδριανούπολης και αλλού και η δωρεάν οργανωμένη μεταφορά τους στα σύνορα με τη συνοδεία της τουρκικής στρατοφυλακής. Οι μαρτυρίες μεταναστών, όπως καταγράφονται από διεθνή δίκτυα, ότι έλαβαν οδηγίες να κατευθυνθούν στα σύνορα από τουρκικές αρχές. Τα μηνύματα που πήραν στα κινητά τους οι μετανάστες για δήθεν ανοιχτά σύνορα. Η δημοσιοποίηση από την τουρκική κρατική τηλεόραση, χάρτη με διαδρομές προς τον Εύρο και τα παράλια απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Η χρήση από τους μετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια δακρυγόνων που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός. Σημειώνεται ακόμη ότι στην προσπάθεια αυτή η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας.